Μηνυτήρια αναφορά για βλάβη κατά του ελληνικού δημοσίου κατέθεσε ο πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Η μηνυτήρια αναφορά εμπλέκει τρία πρόσωπα: τον νέο δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη ως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένους Αλεξανδρούπολης Χρήστο Δούκα και τον ιδιώτη διαχειριστή του πάρκινγκ κάτω από τον Φάρο Γιάννη Νενεδάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Λαμπάκη, που μίλησε στο ραδιόφωνο Στάτους και στον Σταύρο Αποστολίδη, υπήρξε μείωση του μισθώματος στο πάρκινγκ που σημαίνει τροποποίηση των όρων της σύμβασης. Ναι, εγώ έκανα την αναφορά στον εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης. Κάνατε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι λέγεται μηνυτήρια αναφορά, είναι αυτό που κάνατε. Αναφορά, λέγεται ναι. Αναφορά βλάβη του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αλλιώς λέγεται έγκληση όταν αφορά βλάβη του προσώπου που κάνει. Είναι κατά της διοίκησης του όλο αυτό. Είναι κατά του Προέδρου, ναι. Του κ. Χρήστου Δούκα, κατά του εκπροσώπου της εταιρείας η οποία εκμισθώνει το πάρκινγκ, ναι. Του κ. Νεδάκη, και κατά του νυν δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κ. Ζαμπούκη, γιατί συνέπλεξαν μαζί. Συμπορεύτηκαν μαζί. Ο Ζαμπούκης πώς εμπλέκεται τώρα? Ήταν πρόεδρος μιας περιφερειακής επιτροπής διακανονισμού υποθέσεων ελληνικού δημοσίου με δημότη και κατάφεραν, συνεννοήθηκαν και έβγαλε μια απόφαση ως πρόεδρος της επιτροπής αυτής ότι μπορούσε να μειωθεί στο μισό από 13,5 να πάει 6,5 το μίστομα, το μηνιαίο για το πάρκινγκ, και γυρίσαν πίσω και αναδρομικά περίπου 2 χρόνια, ναι. Με τη μείωση αυτή, και βάλαν και καινούριο όρο ότι μπορούσε να συμβεί αυτό και για 3 χρόνια ακόμα. Σημασία έχει ότι ο κύριος... 3 χρόνια μπροστά. Μπροστά. Ο κύριος Ζαμπούκης γνωμοδότησε, αποφάσισε, ενώ αυτό απαγορεύεται, όταν έχουμε διακήρυξη και σύμβαση ελληνικού δημοσίου με ιδιώτη, απαγορεύεται να γίνει πια διαπιτροποίηση, μόνο με δικαστική απόφαση. Ο κύριος Ζαμπούκης συμμετείχε σε αυτήν την επιτροπή αυτοδικαίως ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ακριβώς. Ναι. Μόνο με δικαστική απόφαση τροποποιούνται οι όροι διαγωνισμού. Ποτέ έγινε αυτό? Πριν από 2 χρόνια περίπου. Πριν από 2 χρόνια. Μάλιστα. Όταν συμμετέχει λοιπόν σε μια σύμβαση στο ελληνικό δημόσιο με έναν ιδιώτη και προηγείται και διακήρυξη, μόνο δικαστική απόφαση μπορεί να αλλάξει όρους. Εδώ προσπάθησε ο κ. Νεροδάκης να αλλάξει, να πάρει δικαστική απόφαση και δεν μπόρεσε. Δυστυχώς, και πριν λοιπόν ολοκληρωθεί η δικαστική διένεξη, γιατί έπρεπε να προσφύγουν ξανά, ήταν απαράδεκτες οι αγωγές τους, χωρίς να έχουν απόφαση στα χέρια τους. Πήγαν με αυτήν την απόφαση της Επιτροπής Διακανονισμού, πήγαν και κάναν όλες αυτές τις τροποποιήσεις παρά τον νόμο. Συγγνώμη λίγο τώρα, ο κύριος Νενεδάκης υπήρξε και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Ζαμπούκη. Είδατε πώς δεν είναι όλα αυτά. Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τον κύριο Λαμπάκη, έγινε χωρίς να υπάρξει δικαστική απόφαση, αλλά με θετική γνωμοδοτική εισήγηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, η παράνομη αυτή τροποποίηση προκάλεσε απώλεια εσόδων άνω των 400.000 ευρώ. Εγώ τώρα κάνω την αναφορά αυτήν και ζητάω ο εισαγγελέας, διαφορά τη Θεσσαλονίκη, ο ηλεκτρικής δημόσιας διοίκησης, την κοινοποίησα παντού. Ζητάω να το ερευνήσουν το θέμα. Γιατί και για μένα πληροφορίες είναι. Και οι πληροφορίες μου είναι ότι αυτό το θέμα τροποποιήθηκε βάζοντας ο τότε διευθυντής, ο τότε πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Πιτσιόλας, για το μοναδικό αυτό θέμα να προεδρεύσει τη Γενική Συνέλευση του ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Δούκας. Αυτή είναι η πληροφόρησή μου. Αυτά όλα θα τα διερευνήσει τώρα ο εισαγγελέας, γιατί ήδη έχει καλέσει όλους και εμένα μαζί, ναι. Ως μάρτυρα, για να διελευκανθούν όλα αυτά, γιατί η ζημία που με την απλή λογική του χρόνου και των ποσών που είχαν καθοριστεί από τη δημόσια σύμβαση έχουν ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ. Στην ίδια απόφαση με την παράνομη τροποποίηση των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με τον κύριο Λαμπάκη, έγινε και μείωση της έκτασης. Δηλαδή άλλαξε και το κόστος και η έκταση με βάση την αρχική διαγωνιστική διαδικασία. Βέβαια, μαζί με τη μείωση κατά το ίμιση, παραχώρησε και τη μισή έκταση. Γιατί δεν την ήθελε. Και ναι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά. Την επέστρεψε. Την επέστρεψε. Ναι, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δει πριν πάει και το χτυπήσει και γίνει υπερθεματιστής. Έτσι. Προσφέροντας το μεγαλύτερο μίσθωμα. Γι' αυτό λέτε πως απαιτείται δικαστική απόφαση στην περίπτωση. Βεβαίως. Για οποιαδήποτε τροποποίηση είναι δικαστική απόφαση. Και βέβαια έχω και καταγγελίες ότι στο χρονικό διάστημα που το άφησε αυτό το μισό κομμάτι, ναι, με καθημερινά το χρειαζόταν, αλλά σε κάποιες εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος, κάποιους λάμους εκεί στον Άγιο Όπιο κτλ., το χρησιμοποιούσε αυτό το κομμάτι. Πώς το χρησιμοποιούσε? Καταβάλλοντας προφανώς κάποιο εξτρατήριο. Δεν ξέρω, και αυτό είναι θέμα προς διερεύνηση. Αφαίρεται το χρησιμοποιούσε. Πώς γινόταν αυτό?
μας. Αυτή είναι δυστυχώς η μαρτυρία εκατοντάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον πρώην Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, η σύμβαση έλυγε το 2017. Ωστόσο, δόθηκε και πάλι παράταση παρανόμως, γεγονός που προκάλεσε και αδυναμία στον Δήμο να πάρει το πάρκινγκ και να το αποδώσει στους δημότες του. Όλα αυτά μαζί λειτουργήσαν εις βάρος των δημοτών και του Δήμου, γιατί έστω και αν το 2017 τελείωνε, όπως τελείωνε κανονικά η σύμβαση, και με το παραδώσει και το παρέδιδε, ο Δήμος θα πήγαινε και θα το έπαιρνε το πάρκινγκ. Και τώρα θα το είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο, θα το είχαμε στα χέρια μας, ναι, με ένα αντίτιμο προς το, ένα μίσθωμα προς τον οργανισμό, λιμένος μέχρι να συνέβαινε αυτό που σας είπαμε τη χερσαία ζώνη. Ναι, ναι. Και βέβαια δεν θα μίλαγε κανείς, ούτε και στις εκλογές, ότι ο Λαμπάκης δεν κατάφερε ακόμα να κάνει τίποτα για το θέμα του πάρκινγκ. Το κρατάγανε κλειστό. Να μην πάει το μυαλό μου ότι το κατάγαν κλειστό και για αυτόν τον λόγο. Και ότι κάνει και αυτή την επιμήκυνση του χρόνου μη νομίμως, για να μην υπάρξει μίσθωση, διαγωνισμός καινούργιος. Οπότε ήταν βέβαιο ότι ο Δήμος θα πήγαινε, θα πηγαίναμε και θα το παίρναμε.